Θα χρειαστεί εγώ και η Κική να μαντέψουμε, στο πούμε έτσι, τα αγαπημένα πράγματα του Οδυσσέα. Ποιο είναι το αγαπημένο μου άθλημα? Ποια είναι η αγαπημένη μου γεύση παγωτού? Ποιος παίκτης ποδοσφαίρου μου αρέσει πιο πολύ? Δεν πειράζει, εσύ όταν κερδίζεις λες ότι είσαι προ, ότι είσαι εκείνο, το άλλο. Αααα, Demon Danger, παιδιά, έτσι κερδίζω! Σήμερα θα κάνουμε βίντεο που θα χρειαστεί εγώ και η Κική να μαντέψουμε, στο πούμε έτσι, τα αγαπημένα πράγματα του Οδυσσέα. Για παράδειγμα, ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα του Οδυσσέα? Εγώ πρέπει να μαντέψω ό,τι σκέφτομαι. Βασικά πρέπει να πω ό,τι σκέφτομαι και η Κική το δικό της. Και ο νικητής βεβαίως θα θεωρηθεί ο καλύτερος φίλος του Οδυσσέα. Κάτι τέτοιο, υποθέτω. Και παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, βάλτε οπωσδήποτε εγγραφή και πατήστε like. Επίσης, παιδιά, καμπανάκι ή κουδουνάκι για να βλέπετε τα βίντεο μας πρώτη. Και πάμε στο βίντεο. Πάμε! Και παιδιά, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο μου φρούτο? Πανεύκολο. Έχετε 5 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Μην το βλέπετε έτσι, έκανα συντομογραφία. Αν πάτε 5η τάξη, θα ξέρετε τι είναι, γιατί το μαθαίναμε αυτό. Περίμενε, stop. Για ποιο λόγο να κάνει συντομογραφία? Έτσι ήθελα. Α, είναι ρόδι, εννοείς. Μισό λεπτό. Ροδάκινο. Ρόδι, οκ, εντάξει, συγγνώμη, αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος. Ναι, δεν πειράζει, δεν έπρεπε να κάνουμε εσύ. Το ροδάκινο που κι εγώ νομίζω ότι ήταν ρόδι, γιατί γράφει ροδ. Αλλά εντάξει, τα σπα. Δεν πειράζει, χωρίς σημαντογραφία. Και εγώ έγραψα μάγκο. Δεν είναι μάγκο. Και ποιο φρούτο είναι δηλαδή? Ροδάκινο. Αφού είμαστε. Όχι, κοίτα. Εγώ ροδ εννοείται ρόδι αυτό. Γιατί λέει! Έπρεπε να πει ροδάκ. Έστω από το κατάλαβα. Ροδάκ. Αλλά αργά δεν πειράζει. Και επειδή είναι 0-0. Πάμε στο άλλο round. Ροδάκινο έκανα. Καλά, εκεί κέρδισε. Και πάμε στο επόμενο round. Ποια είναι η αγαπημένη μου γεύση παγωτού? Ναι, ερώτηση 2. Όσοι δεν καταλάβετε, Οδυσσέα, ξέχασα να το πεις. Ναι. Λοιπόν, γράφουμε. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι, περίμενα. Τι είναι αυτό? Έχω 3. Ξέρω. Έχω 3. Εγώ θα πω το 1. Οκ, το 1. Πώς γράφω το 1? Είναι και πανεύκολο. Αν πείτε κάποια από αυτά τα σωστά, παίρνετε πόντο. Ωχ, τώρα έχω 2 στο μυαλό μου. Θα γράψω εγώ το πιο προφανές, ας το πω έτσι. Οκ, 1. 2. Μην δίνετε σημασία στα γραμμάτια μου, παιδιά. Θα το γράψω μεγάλο, μισό. 4. 5. Έτσι πιο μεγάλο. Τώρα θα πει να αρχίσει να βγάλω την πλήρωση παιδιά. Οκ. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλή γεύση. Βανίλια, όσο δεν καταλάβατε τα γραμμάτια μου. Και αυτή είναι πολύ καλή γεύση. Αλλά. Αλλά, επειδή δεν μπορώ να διαλέξω και τα δύο, θα διαλέξω ένα από αυτά. Και είναι. Συγγνώμη, Κική, αλλά. Αφού σα είπα, δεν ξέρω καλά την Οδυσσέα. Οδυσσέα, επίση το κάνει αυτό. Επειδή δεν ξέρω, επειδή δεν θέλει να κερδίσω εγώ. Οδυσσέα, να ξέρει, δεν είναι δίκαιο. Δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η γεύση σοκολάτα και είναι αγαπημένη μου. Ναι. Είσαι και αδελφό μου και δεν ξέρει καλύτερα. Μα σε ξέρω, βανίλια είναι σίγουρα. Το πάμε ζακίτο, παίρνει βανίλια και φιστίκι. Και τώρα πάω σοκολάτα του πουθενά. Σοκολάτα παίρνω πάντα, ρώσικη σοκολάτα. Ναι, ρώσικα, αλλά όταν είμαστε ζακίτο, πάντα στο κινέζικο εστιατόριο, πάντα βανίλια και φιστίκι. Αυτά τα δύο. Έγινε αυτά. Βανίλια και φιστίκι. Είχε σοκολάτα, είχε αγούρα. Ναι, ήταν υγεία σοκολάτα. Τι λε, καλά, πάμε επόμενο. Είναι η τρίτη ερώτηση και θα σα πω αυτή την ερώτηση. Ποιο είναι ο αγαπημένο μου μήνα? Λοιπόν. Ξέρω ή εκείνο ή εκείνο. Αλλά δεν ξέρω. Θα πω εγώ, παιδιά, ένα που θα είναι κατά βάση λογική. Δεν ξέρω σοβαρά, αλλά θα πω κάτι που έχει λογική. Α, έχω και εγώ 2 μήνες, αλλά θα πω αυτό που είναι πιο λογικό, θα το πω έτσι. Και θα πω το λόγο μετά. Για να δούμε. Έχετε 10 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. 9. 4. 2. Φανταστώ, θα πω. Βρήκαμε. Λοιπόν, Οδυσσέα. Να πούμε τη μία. Και εκεί σίγουρα όχι. Έχω τη γενέθλια σου. Έχω τον Οκτώβριο γενέθλια. Και εγώ έχω βάλει γάλα, εντάξει. Αλλά όχι. Είσαι πολύ κοντά, αλλά δεν μου αρέσει ζεστή Ιούλιος. Μα αφού διακοπές πάμε τον Αύγουστο πάντα. Ναι, αλλά ο Ιούλιος μου αρέσει. Αλήθεια λέω, ρε παιδιά. Κοίτα εκεί τη σκάμπτρο. Έχω ακόμα πολλές ερωτήσεις, αυτό που ήθελα.
Αύγουστο πάμε διακοπές. Είναι. Ο Οδυσσέας θα τον μπορεί να είναι όλη μέρα σπίτι, γιατί ξέρω εγώ, προπόνηση όλα αυτά παίρνουν ένα break, όπως λέγεται. Ενώ χαλαρώνουμε. Ο Οδυσσέας όμως, όχι τον Ιούλιο, που έχουμε και προπόνηση ζέστη και δεν πάμε διακοπές. Δεν έχουμε. Έχουμε στο Brazilian Jiu Jitsu. Τέσπα, πάμε επόμενο. Τέταρτη ερώτηση. Θα σα πω. Πού θα ήθελα να ταξιδέψω όταν μεγαλώσω? Ποια χώρα ή ποια πόλη? Ποια χώρα δηλαδή. Πού να ξέρουμε! Δύσκολη είναι, κάθε ρίξη. Να ταξιδέψει ή να ζήσει. Να ταξιδέψω, να μείνω εκεί, ναι, για διακοπέ. Τι λέει, παιδιά, τι λέει. Για διακοπέ. Δεν μου είχε ποτέ αυτό, αλλά. Ω, περίμενε. Έχω πολλέ και. Θέλω να πω κάποιε χώρε, αλλά δεν τι πω γιατί δεν βγάζω νόημα. Οκ, έλατε 10 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ποια είναι αυτή η χώρα? Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αμερική. Εγώ έγραψα Ντουμπάι, αλλά το έγραψα λίγο. Ντουμπάι, πώς είσαι το Ντουμπάι? Νομίζω ότι το έγραψα λάθος, γιατί δεν προλάβαινα εκείνη την ώρα. Δεν πειράζει. Για Αμερική, εκεί από όχι, είναι Λος Άντζελες, τι κάνει, θες? Όχι. Και πού δεν σπέρα, όχι, τη Κικής δεν είναι εδώ το Ντουμπάι, ε? Α, κάτω της κατόχης της Κικής. Ναι, δεν ξέρω καν πού είναι το Ντουμπάι, εντάξει, τέσπα. Ωραία, και παίζουν ποια χώρα είναι. Εδώ τρία, ένα. Κόσμο. Αυστραλία, ε. Δύο, Αυστραλία. Ε, ρε φίλε, ήθελα να το γράψω κιόλας. Καλή χώρα δεν είναι. Άντρα, δεν είμαι Αυστραλία. Γιατί καλή χώρα δεν είναι. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Απλά καλή χώρα δεν είναι. Να ταξιδέψω. Μπορεί να πάω σε όλο τον κόσμο. Κίνα, Ιαπωνία, να δω κουλτό. Όχι, να πάω Αυστραλία. Καλή χώρα δεν είναι, παιδιά. Έλα! Πάμε. Επόμενο. Ακόμη πιο κοντά. Οκ, και πάμε τώρα στην πέμπτη ερώτηση. Είναι 2-0. Να σου πω. Κακά, δεν είναι 2-3, αλλά εντάξει. Τι λε! Εντάξει, δεν πέσει η ερώτηση. Είναι αυτή τη φορά. Λίγο εύκολη. Λίγο εύκολη, αλλά πέσει. Και είναι αγαπημένη μου μάρκα. Μάρκα τι? Ρούχων. Και παπουτσιών. Και παπουτσιών. Ναι. Oh, oh, δηλαδή παπουτσιών σκέφτομαι. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω, θα πω εγώ στη τύχη τώρα, δεν έχω ιδέα. Πες να μην είναι αυτό. Δεν έχω σκάμπη, όλος δεν ξέρω. Αλλά λέω μια στίχη. Αυτό επειδή είναι Adidas σε όλα τα γράμματα μου, ξέρω ότι δεν είναι τα καλύτερα. Οκ, να σου πω με το 3. Δεν έχω καμία ρίμπο, κάτι πιο. 1. 2. Το τιμόνι, Adidas! Παιδιά, όχι, το ξέρω. Εγώ είχα όλα υποέλεγχο. Και γιατί σου έλεγα ότι μου αρέσει λίγο πιο πολύ η Adidas παρά Nike. Δεν τρίνε η Nike. Εντάξει, easy peasy. Λοιπόν. Δεν πειράζει, εσύ όταν κερδίζεις λες ότι είσαι προ, ότι είσαι εκείνο το άλλο. Κανονικά πρέπει να έχει κερδίσει σε όλα θεωρητικά, αλλά ο Οδυσσέας άλλαξε τη γνώμη του επειδή σε τέτοια στιγμή έτσι. Στο μάτω! Πλάκα κάνω, πάμε επόμενο. Πάμε. Επειδή είναι πιο δύσκολη η ερώτηση, επειδή είναι έκτη αν δεν κάνω λάθος, πιο δύσκολες, πριν το αγαπημένο μου βίντεο στο κανάλι Αστεράκι. Πόσα βίντεο έχουμε σκανάσει τέτοια 100 βίντεο σου, παραπάνω, το 50. Εσύ θυμάσαι κάποια ρομαντισμένο, Έχω ξεχάσει κι εγώ. Πού να ξέρω. Κάτσε τρία αγαπημένα βίντεο. Όχι, μέσω πες τι ήταν, ήταν challenge, ήταν ιστορία. Αυτό. Δεν ξέρω, σας είπα πάλι δύσκολο. Θυμηθείτε ένα βίντεο. Πες κάτι όμως, Οδυσσέα. Πες κάτι, τι ήτανε. Βοήθα λίγο, βοήθα λίγο. Πρέπει να το πω, καμερό μάλλον. Challenge τι είναι. Δεν ξέρω. Έλα με τίποτα, παιδί. Το κουτρό. Έλα, τουλάχιστον πες τι είναι. Story. Ρε, πες τρε. Challenge. Όλα. Σκεφτείτε όλα. Τι είναι αυτό το σκάμ. Πάμε, έχετε 5 τρόντα. 1. 5. 2. Μισό, όχι 5. Τόσο δεν θα γράψω μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα είναι. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Δεν πρόλαβα, τι γράψες. Δραγούλα, αυτό εδώ πέρα που κάναμε και κράτησα τη μόνη τραγούλα. Σκέφτηκα πολύ αργά, αλλά θα το πω μετά. Μισό, εγώ σκέφτηκα λίγο λίγο τίποτα. Για το είπε και το αδερφό. Μα το είπα και εγώ την απάντηση, ρε βλάκα. Όλα! Όλα είναι ωραία. Το είπα αφού. Αφού είπε ένα βίντεο. Όχι. Και γι' αυτό το είπα και μου είπε όλα, απλά είπα όλα. Μα είπα, δεν απέτυξε εγώ όλα είναι. Εκεί, βλέπεις πως μας παίζουν, Δεν είναι δίκη αυτή. Εκατό άλλου. Ένα βίντεο Οδυσσέας και το αγαπημένο βίντεο του, ένα βίντεο το αγαπημένο του είναι όλα. Είναι τα αγαπημένα μου βίντεο είπα, δεν άκουσες. Στο μοντάζ θα τα δούμε όλα, στο μοντάζ όλα τα μυστικά θα βγουνε. Και είναι τα αγαπημένα μου βίντεο
στο κανάλι Αστεράκι. Ποιο είναι το αγαπημένο μου βίντεο? Ποιο είναι το αγαπημένο μου βίντεο? Εντάξει, το δωρό δεν μετράει, πάμε στο επόμενο. Οκ, είναι η 7η ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο μου άθλημα? Πολύ εύκολο. Όπα, 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 τι εύκολο, περίμενε. Αγαπημένο να παίζεις στο PlayStation ή να βλέπεις? Α, δεν δάσκω. Άθλημα, κανονικό. Αυτό που πάει λογικά. Δεν ξέρει. Οκ, θα πω εγώ αυτό που νομίζω εγώ. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Βασικά έχω σημειώνει 3, 4 πες να έχω σημειώνει. Αλλά θα πω αυτό, μπορεί να είναι κι άλλο. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ πέρα το MMA, το UFC, όπως το λες εσύ. Ναι. Και εγώ kickbox, box. Οκ, παιδιά, βρήκα τι να απαντήσω. Εγώ έγραψα MMA, όσοι ξέρετε, είναι μάχη με όλα τις τεχνικές μέσα, πώς να το πω. Έτσι, αυτό, ναι. Εσύ? Έγραψε box. Εγώ. Τι μαχή. Δείξε το. Τι έγραψε? Box. Box, όχι kickbox, box. Αλλά εντάξει, kickbox. Εντάξει. MMA που παίζεις κάθε μέρα UFC στο PlayStation με τον Stas. Τα λέμε τη μία. Demon Danger, παιδιά, έτσι κερδίζω. Are you crazy? Κι. Στόπα, είμαι προ, θα κερδίσω, στόπα. Σε πάω. Πω, μην ψωνίζεις, σε ψωνίζω. Παιδιά, έχουμε κάνει μια τελευταία ερώτηση και όποιος το μαντέψει από εσάς θα νικήσει. Αν το μαντέψετε εκεί. Οι δύο. Α, τότε θα διαλέξω ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου. Πάμε στο επόμενο. Οκ, τελευταία και έχω εδώ η ερώτηση. Πρώτη τελευταία, οκ. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? Χρώμα, όπα. Πανεύκολο. Λοιπόν, παλιά μου έχει πει παιδιά, παλιά δεν έχω πει 3 χρόνια ξέρω εγώ. Γι' αυτό σίγουρα θα έχει αλλάξει η γνώμη του, αλλά εγώ θα το γράψω αυτό γιατί δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω. Μου το έχει πει χίλιες φορές. Γεια σου, δεν καταλαβαίνω τι θα πω μετά. Γιατί δεν θέλω να το γράψεις ελληνικά. Αυτό μου έχει πει πριν 3 χρόνια. Τώρα πες να μείνει αυτό. Εγώ έχω πει μπλε. Black. Α, μαύρο. Είσαι μπλε, α, μαύρο. Συγγνώμη, αλλά prank. Κανείς από εσάς δεν θα πω. Κόκκινο. Κόκκινο. Γίνεται το κόκκινο χρώμα. Επειδή μου αρέσει το κόκκινο χρώμα. Εγώ το ήξερα, παιδιά. Εγώ το ήξερα πάντως. Δεν ξέρω, εμένα μου έχει πει πριν 3 χρόνια, πριν 3 με τόσο χρόνια που έχει πει μπλε. Αυτό είναι σίγουρο, το θυμάμαι πολύ καλά. Και εμένα μου έλεγε ότι είναι το μαύρο. Το μαύρο θεωρητικά δεν είναι χρώμα, όπως έχω ακούσει, είναι απόχρωση κάτι τέτοιο. Ναι, έχω ακούσει. Στο τμήμα καλλιτεχνικών στο Λύκειο. Γι' αυτό, ναι. Και εκεί, άντε εδώ. Και εδώ σε άντε, πάμε. Πάμε και στην άλλη την τελευταία ερώτηση. Και η τελευταία ερώτηση είναι. Ποιο παίκτη ποδοσφαίρου μου αρέσει πιο πολύ? Κατάλαβα, πάμε. Λοιπόν, θα γράψω το όνομα το full. Πού να ξέρω, αλλά οκ. Δεν ξέρω πώς γράφεις την αλήθεια. Κάπως έτσι θα γράφει τα φως. Λοιπόν. Για να σου πω γιατί είναι ο Μέση. Πλάκα κάνω, ο Χριστιανό Ρονάλντο. Ναι! Εκεί μπορεί να έχει το Ρονάλντο, πάει το Ρονάλντο, κάποιον άλλο Ρονάλντο. Όντω, εγώ έγραψα Ρονάλντο. Ρονάλντο και νούμερο 7. Πλάκα κάνω και κάνω πλάκ. Εντάξει, βγήκαμε νομίζω 3-3. Πόσο είναι το σκορ? Νομίζω 10-10 ή 9-9. Τι 3-3 ή 4-4 είμαστε εμείς. Α, ναι. Ισοπαλία. Ισοπαλία. 3-3-4, νομίζω είμαστε 4-4. Τι 3-3. Καλά, δεν πειράζει, είστε 3-3. Ωραία, φίλε! Κανονικά θα ήταν κάπου στα 5-3 μαζί με τον Αύγουστο που το βρήκα κανονικά, μαζί με τον Παγωτό που το έχω βρει και εγώ αυτό κανονικά. Το Αύγουστο δεν τον έχεις βρει. Θα το είχα βρει κανονικά. Ο Αύγουστος είχε πάει διακοπές, περνάει τέλεια, αλλά όχι. Ο Ιούλιος που δεν είχαν τίποτα. Πάνω! Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, βάλτε like. Πατήστε την εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι και το κουδουνάκι. Καμπανάκι και κουδουνάκι με μια λέξη, αν είχαστε ούτε ένα τρελό βιντεάκι. Και γεια! Yeah.